Μάχη και να κρατηθεί στη ζωή, δίνει στη μονάδα εντατική θεραπεία του Βενιζελίου ο 27χρονος γενομέας φαγητού, ο οποίος συνεπλάκησε τροχαίος με σαμπελιάς το βράδυ της περασμένης Δευτέρας. Ο άτυχος εργαζόμενος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΦ του Βενιζελίου σε σταθερή αλλά κρίσιμη κατάσταση, με τα συγγενικά και φιλικά του πρόσωπα να περνούν ώρες αγωνίας. Μιλώντας στη Νέα Κρήτη, η μητέρα του 27χρονου ξεσπά για την έλλειψη ορατότητας στο επίμαχο σημείο, καθώς όπως υποστηρίζει, το στόπ ήταν καλυμμένο στα λιόκλαδα, τα οποία κόπηκαν εκ των υστέρων, αφήνοντας παράλληλα αιχμές εναντίον της Δημοτικής Αρχής Ηρακλείου. Παραβιάζουν το στόπ, το οποίο δεν φαίνεται, θα το δείξετε εκεί πέρα. Δεν φαίνεται το στόπ, είναι δηλαδή κρυμμένο στα δέντρα. Και το παραβιάζουν συνέχεια. Έχουμε δηλαδή παραβιάσει πολλές. Πόσα ατυχήματα γίνονται εδώ το μήνα? 4-5. Όπως υποστηρίζει, η μητέρα του Ντελιβερά ήταν η πρώτη παραγγελία για τον 27χρονο, ο οποίος μάλιστα θα γίνει πατέρας σε λίγους μήνες, καθώς η νύφη της θα φέρει στον κόσμο το παιδί του. Ο Δήμος τι κάνει τόσα χρόνια? Να κλείνει οικογένειες, να κλείνει σπίτια. Γιατί? Ένα μεροκάματο του πόνου. Η νύφη μου είναι έγκυος. Περιμένει μωράκι σε 3 μήνες και το παιδάκι μου το έχω στην εντατική και δεν μιλάει. Ένα άψυχο σώμα βλέπω. Οι γιατροί είπαν στο σύζυγό μου και στην ύφη μου ότι φοβόμαστε για το αιμάτωμα που έχει στο κεφάλι. Φοβόμαστε ότι δεν θα σας γνωρίζει. Φοβόμαστε ότι θα πάρει καιρό το παιδί. Θα κάνει άλλες 2 εγχειρήσεις στα πόδια. Θα κινηθώ κατά του Δήμου και αν το παιδί μου δεν βοηθηθεί, θα κινηθώ κι αλλού νομικά. Εσείς κινδυνεύετε καθημερινά? Κάθε μέρα, κάθε μέρα. Είναι το μεροκάματο του τρόμου, όλοι το ξέρουν αυτό. Όπως περιέγραψε στη Νέα Κρήτη, η μητέρα του 27χρονου, το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας, ο γιος της έδειξε τα καινούργια παπούτσια που πήρε στη δουλειά και το χαιρέτησε. Ενώ μία ώρα αργότερα της είπαν, το παιδί σου τελείωσε. Στο ερώτημα γιατί δεν φορούσε κράνος, απάντησε. Δεν φορούσε κράνος. Αυτό το ελάττωμα είχε το παιδί μου. Είχε μαλλιάσει η γλώσσα μου. Του έλεγα, παιδί μου, ας χαλάσουμε το μαλλί. Τίποτα άλλο να μην χαλάσουμε.